Η ρωσική αεροπορία και η αεροπορία του PLA της Κίνας πραγματοποιούν κοινή εναέρεια περιπολία με στρατηγικά βομβαρδιστικά πάνω από τη θάλασσα Κούκτσι, τον Βερίγκιο Πορθμό και το βόρειο τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού, δηλαδή κοντά στην Αλάσκα. Μια αποστολή που έγινε πρώτη φορά στα χρονικά τόσο κοντά στι ακτέ τη Αλάσκα, δηλαδή σε αμερικανικό έδαφο, όπω αναφέρουν αξιωματούχοι στο Πεντάγωνο. Οι Αμερικανοί ανησυχούν καθώ βλέπουν τι δύο υπερδυνάμε να δρουν ω ενιαίο στρατιωτικό μπλοκ. Οι ΙΠΑ προχώρησαν σε αναχέτηση των ρωσοκινέζικων στρατηγικών φοβαρδιστικών. Κατά τη διάρκεια τη πτήση, τα ρωσικά και κινέζικα πληρώματα επεξεργάστηκαν θέματα συνεργασία σε όλα τα στάδια τη εναέρεια περιπολία στη νέα περιοχή κοινών δράσεων. Η κοινή διάρκεια πτήση ρωσικών και κινέζικων αεροσκαφών ήταν πάνω από πέντε ώρε. Στα ξεχωριστά στάδια τη διαδρομή, η ομάδα συνοδευόταν από μαχητικά αεροσκάφη ξένων χωρών. Κατά τη διάρκεια τη περιπολία, τα αεροσκάφη τήρησαν απαρέγκλιτα τι διατάξει του διεθνού δικαίου. Δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου ξενών χωρών. Μετά την ολοκλήρωση τη κοινή αεροπορική περιπολία, όλα τα αεροσκάφη επέστρεψαν στα αεροδρόμια του. Η περιπολία διεξήχθη στο πλαίσιο τη εφαρμογή του σχεδίου στρατιωτική συνεργασία του 2024 και δεν στρέφεται κατά τρίτων χωρών. Η διοίκηση βορειοαμερικανική αεροδιαστημική άμυνα εντόπισε τα ρωσικά και κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη να πετούν μαζί σε μικρή απόσταση από την Αλάσκα για πρώτη φορά. Τα πολεμικά αεροσκάφη, δύο ρωσικά και δύο κινέζικα, παρέμειναν σε διεθνή εναέριο χώρο και δεν θεωρήθηκαν σαν απειλή, ωστόσο ακολούθησε επιχείρηση αναχέτηση, όπω αναφέρει το CNN, και σε καμία περίπτωση δεν εισήλθε σε αμερικανικό ή καναδικό εναέριο χώρο.